που με ερωτήσεις ή τοποθετήσεις, θέλω να πω ότι με δική μου πρωτοβουλία δεν θα συζητήσουμε σήμερα το θέμα για τα αρχαιολογήματα που ο Γιάννης ο Καμπύλης έχει κάνει σπουδαία δουλειά και θα μας παρουσιάσει. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα καλεστούν και όλοι οι πρόεδροι οι οποίοι έχουν αρχαιολογήματα, Γιάννη, θα ήθελα να το συζητήσουμε τώρα. Ένα και μοναδικό θέμα είναι το δάδριο ίδρυμα. Το λόγο έχει ο κ. Μαντακαμιώτης. Είναι μια ερώτηση. Η ερώτηση είναι, για ποιο λόγο ψάχνουμε να βρούμε τη διαθήκη ή τη δημοσίευση ή οτιδήποτε άλλο, από τη στιγμή που είναι προκειμένου, έχουμε ένα αρχαιολόγημα για το οποίο έχει γίνει αναγγελία, το οποίο έχει καταγραφεί, έχει διοικητικούς επιτρόπους και έχει ήδη εγκεκριμένους προϋπολογισμούς. Και αν είναι απαραίτητη προϋπόθεση να κάνουμε οποιοδήποτε ενέργεια, τότε με ποιο τρόπο εισηγούμαστε σήμερα και καλούμαστε να ψηφίσουμε κωδικό εσόδων από αυτή την αρχαιολόγηση. Αυτό να μας εξηγήσει, γιατί δεν το ξέρω. Για ποιο λόγο ψάχνει να βρει τη διαθήκη. Μα, θα το διαβάσω πάλι. Το θα διαβάσει και το 2020. Είναι το σύμφωνα με το ερωτικό σημείωμα του Υπουργικού Γραφείου Βασιλικής Αναστασάκη και Συνεργατών, το οποίο σας είχε αποσταλεί 12 Απριλίου του 2019. Εμείς το λάβαμε ύστερα από αναζήτηση σε τον Οκτώβριο του 2020, γιατί δεν υπήρχε κάποιος φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα στο Δήμο προκειμένου να ξέρουμε τι θα εισηγηθεί η προηγούμενη νομική. Σε ένα σημείο, το έχω ξαναφέρει, αυτό ήταν έγγραφα, σε ένα σημείο της εισηγήσεως λοιπόν, της τότε πρωτότου δικηγόρου μας για να κάνουμε την υπόθεση, λέει, συνεπώς το διαβάζω, θα ήθελα να το διαβάσω όλο είναι το τμήμα των συμπερασμάτων. Συνεπώς, πρώτα απ' όλα και πριν οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια, εξοδικαστική δικαστική, απαιτείται. Α. Να διαθέτουν το συνόλο του κείμενου διαθήκη και τα νόμιμα και τις δικαστικές νόμιμες δημοσίευσης στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που δεν έχουν δημοσιευθεί στην Ελλάδα, χρειάζεται οπωσδήποτε προηγουμένως η δικαστική διαδικασία δημοσίευση στην ελόγω διαθήκη. Επιπλέον, για οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται να μας προσκομίσετε προηγουμένως μία διεξιδευτική εξτρανάτου του Ιωάννου Γαύρου, για την αναζήτηση λοιπόν να δούμε ένα γράφο από το φάκελο που τηρεί η περιφέρεια του πληροδότημου κλπ. Ουσιαστικά, οποιοδήποτε ενέργεια, το έχουμε συζητήσει τότε, πρέπει να γίνει, πρέπει πρώτα να βρεθεί επίσημα δημοσιευμένη τόσο η εξαιρετική πράξη στρατού, όσο και γιατί. Διαφορετικά δεν μπορούν να προχωρήσουν και οποιαδήποτε ενέργεια του πληροδότηματος. Να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη. Αυτό σα πάρει στην ζωή. Όχι, δεν θα το αναφέρει και το 2021, έτσι. Έχω την εντύπωση ότι αυτά που λέτε είναι απαιτούμενα για να προωθούν τις προοπτικές της βούλης του, είναι. Να το διαβάσουμε έτσι, αλλά να τα συμπεράσουμε. Είναι κάτω αριστερά, ξεκινάμε, δεν διαβάσετε τα υπάρχει ήδη η νόμη συγκεκριμένη. Δεν είναι μια νόμη που θα γίνει κάτι για την του ερωτήματος. Είναι μια νόμη που είναι απάντηση σε ένα έγγραφο με το οποίο ο Δήμος είχε ζητήσει είχε φτιάξει σενάρια για το αν θα χρειαστεί τροπή βούληση ή όχι. Και δεν πήγανε γενικά η λειτουργία του Δήμου. Να διαβάσω την αρχή από την Παλαιά το είχαμε ξαναδιαβάσει το 2020. Το 2021. Μιλάει για εξοδικαστική ή δικαστική ενέργεια. Πρώτα απ' όλα, τι θα το διαβάσουμε τη σειρά. Μα το είχαμε ξαναδιαβάσει. Λοιπόν, δεν το διαβάσουμε τη σειρά. Συμπεράσματα. Κατόπιν όλων των φρονούμε ότι καταρχήν η βούληση που διαθέτει περί ανέγερση είναι αναφερόταν σε αυτό. Στα τέλα δεν είναι σήμερα εφικτή. Παρά τα αυτά, δίνεται να υλοποιηθεί η βούλησή του εντός γεωγραφικής περιοχής ο πλέον στο πλαίσιο των ως άμμο νεαρωτήτων με γνώμα την υποφελέστερη αξιοποίηση του ερωτήματος προς μαθητές του κοινωνικού σχολείου. Απαιτούμενη συνέργεια των διαδικαστικών ζητημάτων που προκύπτουν. Καταρχήν, το κείμενο της διαθήκης που μας προσκομίστηκε τότε είναι η διενεργηθήσα τον Φεβρουάριο του 1961 μετάφραση. Από το ξενόπλο στο αρχικό κείμενο, δεν διαθέτουμε ούτε το ξενόπλο κείμενο στα χέρια μας, ούτε την ενημέρωση αν είναι δημοσιευμένη η διαθήκη αυτή στην Ελλάδα και καταφορμένη νομίμως προδοκίου. Συνεπώς, πρώτα απ' όλα και πριν οτιδήποτε περαιτέρω ενέργεια, εξοδικαστική ή δικαστική, πριν οποιαδήποτε ενέργεια, απαιτείται να διαθέτουμε το ξενόπλο κείμενο διαθήκη και τα στοιχεία τη νόμιμη δημοσίευση στην Ελλάδα. Εμείς έγινε αναζήτηση για δημοσίευση, δεν έγινε δημοσίευση. Σε περίπτωση που δεν έχουν δημοσιευτεί στην Ελλάδα, χρειάζεται οπωσδήποτε προηγουμένως η δικαστική διαδικασία δημοσίευσης της ενεργόμενης διαθήκης. Σε κάθε περίπτωση, το ξενόπλουσο
κείμενο της Διαθήκης και διαρκώντα μεγαλύτερες ακρίβειες στην ανάπτυξή του, μπορεί να μας προσφέρει και να αντλήσουμε περαιτέρω στοιχεία. Περαιτέρω, σύνδεσμο το κείμενο της Διαθήκης, αποβιώσεις όλες τις διαχειρίσεις για την αρχή αναφέρεται στο προηγούμενο, δίνοντας συγκεκριμένες εντολές κατόπιν της τοποθέτησης πλέον του χρηματικού ποσού του κληροδοτούμενου λογαριασμού του Δήμου, θα πρέπει να υπάρξει στη διάθεση του Δήμου, γιατί θα είναι απαραίτητα αν προσφύγουν σε κάποια δικαστική αρχή τις δικαστικές αποφάσεις που της αρμοδιότητας που είχε η προηγούμενη η American Trust Company και μεταβάσει την αρμοδιότητα διαχείρισης του έργου από την ως πάνω εταιρεία προς το σημερινό δικαιούχο του κληρούμενου λογαριασμού. Επιπλέον, για οποιαδήποτε ενέργειά μας, ανέφεραν, απαιτείται να μας προπονήσει προηγουμένως μια εξαιρετική πράξη θανάτου του Ιωάννη Γκάβου. Για την αναζήτηση εκ του μέσου γραφείου μας τυχόν απαιτούμενο εγγράφημα από το φάκελο, πρέπει να μας ορολογήσει την πρακτική εξοδότηση. Για τη λήψη της τελικής απόφασης του Δήμου, μπορείς να μιλήσεις περί του τρόπου υλοποίησης της Βουλής του Διαθέτη, είναι το επόμενο βήμα αυτό, κρίνει το σκόπιμο από τη διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος, υποβολή της πρότασης υλοποίησης του έργου μέσω του προϋπολογισμού, στο αρμόδιο του απογειωμένης διοίκησης, αυτή τη διαδικασία που προβλέπεται σε περίπτωση που θέλουν να τροποποιήσει κάποιος διαδίκη. Είναι σαφές ότι προκειμένου να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε εξοδικαστική ή δικαστική του λήψη, θα απαιτείται αυτό. Εμείς αυτή τη στιγμή στην αναζήτηση που έχουμε κάνει, τόσο στο ελληνικό ληξη αρχείο, όσο και στο αρχείο του Δήμου, αυτού που παραλάβαμε τουλάχιστον, δεν υπάρχει ούτε αποδεικτικό δημοσίευση της ελληνικής παραξενάτου, ούτε αποδεικτικό δημοσίευση της διαδίκης. Το είχαμε συζητήσει και πέρυσι. Και από εκεί, συγγνώμη, ξεκίνησε η διαδικασία αναζήτησης της ληξη αρχείου. Στείλαμε στο ειδικό, αυτό που ανέφερα, δεν αναφερθώ πάλι, στείλαμε στο ειδικό ληξη αρχείο, επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με το προξενείο στο Σαν Φρανσίσκο. Λάβαμε την απάντηση μετά από λίγο αυτό που μας έφεραν, ξαναστείλαμε στο ειδικό ληξιαρχείο και δεν υπάρχει δημοσιευμένη η ληξιαρχική πράξη θανάτου.